κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα είναι πλέον, έχει ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή. Ιδιαίτερα με το κλείσιμο των τραπεζών, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ο οποίος είναι σε αναγκαστική άδεια οι επιχειρήσεις. Δεν λειτουργούν πλέον. Αυτές οι οποίες χρειάζονται να πάρουν τις πρώτες ύλες, να κάνουν μεταποίηση, να τη μεταποιήσουν και να την εξάγουν. Αλλά και αυτοί που θέλουν να την τροφοδοτούν την ελληνική αγορά, και αυτές οι επιχειρήσεις ακόμα, η πλειοψηφία είναι σταματημένες. Δεν έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση μετά το άνοιγμα των τραπεζών. Το άνοιγμα των τραπεζών είναι το άνοιγμα για να πάρει ο συνταξιούχος τα χρήματά του αναβδομάδα, που έχει έτσι διαμορφωθεί και είναι κάτι θετικό και αυτό. Όταν όμως χρειάζεσαι για να στείλεις κάποια χρήματα στο εξωτερικό, για να πάρεις τις πρώτες ύλες και περιμένεις κάποιες μέρες για να πάρεις μία απάντηση από τις τράπεζες, αυτό είναι τροχοπέδι για να μπορέσεις να λειτουργήσεις την επιχείρηση. Άρα δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα έγινε ένα βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θα δώσει τις λύσεις. Πιστεύω ότι αν δεν ανοίξουν οι τράπεζες και δεν επανέλθουν στο καθεστώς της λειτουργίας όπως ήταν πριν το δημοψήφισμα, πολύ φοβάμαι ότι θα ερημώσει η χώρα μας. 3 δις, είπε ο κ. Κουρκίδης, κόστησε αυτό το κλείσιμο των τραπεζών όταν έκλεισαν και μέχρι εκείνη τη στιγμή που ξανά άνοιξαν όπως άνοιξαν. Αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει κατά πολύ το κόστος αυτό. Καθημερινά μεγαλώνει αυτό. Καθημερινά η χώρα, η επιχειρηματικότητα χρεώνεται. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι περιμένουμε μία σειρά φορολογίες που καλούμεθα να πληρώσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι η επιχειρηματικότητα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Μακάρι να είναι το αντίθετο από ό,τι λέω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρει γιατί δεν μπορεί να έχει μια επιχειρηματικότητα στραγγαλισμένη. Δεν γίνεται. Και αυτό το οποίο με τρομάζει και με φοβίζει, κανένας δεν ενδιαφέρεται πώς αυτές οι επιχειρήσεις θα ξαναορθοποδήσουν, πώς θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και πώς θα πληρώσουν τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον ιδιωτικό γενικά εργαζόμενο.